Καλησπέρα και πάλι, χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Τώρα να πω και στο μικρόφωνο στην ουσία αυτά που είπα και πριν για να μας ακούσουν και απομακρυσμένοι. Το αυτοκινητάκι, κάντε λίγο ησυχία παιδιά αν θέλετε, για 5-10 λεπτά. Το αυτοκινητάκι είναι κατά 90-95% συναρμολογημένο. Από την προηγούμενη φορά έκανα και εγώ κάποια... κάποιες μοντίφες εκεί πέρα, τέλος πάντων στην ουσία έχει τελειώσει, οι συνδεσμολογίες και ελάχιστα πράγματα είναι ακόμα να συναρμολογηθούν. Γιατί σας χώρισα έτσι? Θέλω να κάνουμε λοιπόν το εξής. Αν θυμάστε από τις προηγούμενες φορές, δυστυχώς την προηγούμενη φορά λείπατε πάρα πολύ, με αποτέλεσμα οι ομάδες έτσι όπως είχαν ξεκινήσει να έχουν αλλάξει πολύ απλά γιατί λείπατε αυτοί που είχατε πει παραδείγματος χάρη ότι θα, και ακόμα βλέπω ότι λείπουνε, ότι θα το συναρμολογήσουν και αναλάβανε άλλοι και το συναρμολογήσανε. Οπότε μοιραία αυτοί που δεν ήταν, αν έρθουν σήμερα θα κάνουν κάτι άλλο, θα αναλάβουν κάτι άλλο. Δόξα τω Θεώ, ιστορίες να κάνουμε πολλές μπορούμε εδώ πέρα. Το βασικό κόνσεπτ όμως αυτών που είχαμε πει δεν αλλάζει. Και θυμίζω ποιο είναι. Έχουμε το αυτοκίνητο, έτσι θα το πάρω και να το βλέπετε και στην κάμερα. Να το βλέπουμε και στην κάμερα και να το δείτε και όλοι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το αυτοκίνητο το θυμάστε. Είναι σχεδόν έτοιμο. Σας ασύ. Εντάξει. Είχαν πει αρχικά ότι θα έχουμε ένα σόναρ με σερβομηχανισμό. Το κάναμε τρία σόναρ γιατί η ομάδα που ασχολήθηκε με τα σόναρ, που δεν είναι εδώ ακόμα κανένας, δεν έχει σημασία, όμως είναι η πρώτη ομάδα που σχεδόν έχει ολοκληρώσει τη δουλειά της και έχει πάει και φτιάξει σκέτς για τρία σόναρ. Και λέω έχει σχεδόν ολοκληρώσει, παρεπιπτόντως τα σόναρ είναι εδώ, έτσι σε γωνίες 45 μοιρών τα πλαϊνά και ευθεία το άλλο. Τα καλώδια τους έχουν μπει μέσα. Το Arduino, το οποίο θα τα χειρίζεται, είναι βιδωμένο στο καπάκι. Εδώ έχουμε κάνει μια τρύπα. Γιατί από εδώ υποτίθεται, αν θυμάστε, αυτό θα κινείται και θα παίρνει κάποιες μετρήσεις περιβάλλοντος. Αυτό κουβεντιάζαμε πριν και με τα παιδιά. Το πιο απλό και λόγω του ότι το Arduino αυτό θα χρησιμοποιηθεί και για τις μετρήσεις περιβάλλοντος και τα καλώδια είναι πολλά, θα χρησιμοποιήσουμε μόνο δύο sensors, ένα θερμόμετρο ή και μία φωτοαντίσταση, το ανάποδο, μία φωτοαντίσταση ή και ένα θερμόμετρο. Τελεία. Και θα βγουν από εδώ τα καλώδια τους, θα σφραγιστεί αυτό με μονωτική θερμόκολλα και τελείωσε η υπόθεση για να μην μπάζει τίποτα. Και από εκεί πέρα τέλος το καπάκι. Και τέλος και τα αισθητηράκια. Αυτό που μας ενδιαφέρει στο επόμενο βήμα, αυτό που έχει δουλειά να κάνει η αντίστοιχη ομάδα, είναι να προγραμματίσει τούτο εδώ. Να έχει ένα σκέτς επάνω το οποίο θα παίρνει τα δεδομένα σε πρώτη φάση και κυρίως από τα σόναρ, αυτό που το έχουν κάνει ήδη, αλλά αυτά τα δεδομένα θα τα βγάζει σε πολύ συγκεκριμένη μορφή, σε μορφή τέτοια από εκεί ο Μωτέρ. Λοιπόν, θα τα βγάζει σε πολύ συγκεκριμένη μορφή, τέτοια μορφή που όπως θα συμφωνηθεί σήμερα από όλους με ηρεμία. Και αφού έρθει και ενδεχομένως ο Δημοσθένης, θα συμφωνηθεί από την ομάδα που ασχολείται με τα σόναρ και από την ομάδα που ασχολείται με το PHP script στο Raspberry. Εντάξει, η οποία είναι εδώ, κατά μεγάλο βαθμό. Κλείνουμε το καπάκι, κλείνουμε τους αισθητήρες για τα εμπόδια. Τώρα, η θερμοκρασία και η φωτοαντίσταση θα είναι το τελευταίο πράγμα που θα μπει πάνω εδώ και δεν με ενδιαφέρει. Θα μπουν εάν και εφόσον έχει ποδάρια το Arduino. Και μη μου πείτε γιατί δεν βάζω καλά Arduino, γιατί έχει ήδη δύο εδώ μέσα και το κουτάκι είναι γεμάτο σχεδόν. Και ήδη λείπουν τρεις μπαταρίες και δύο καλώδια κουλούρα USB δίμετρα. Οπότε δεν έχει χώρο για μέσα. Ό,τι είναι να μπει θα μπει έτσι όπως είναι. Αν λοιπόν έχουμε το χώρο, τις υποδοχές τις ελεύθερες και την δυνατότητα να προσαρμόσουμε στο σκέτ του Arduino του καπακίου, ας το πούμε για τα μοτέρ, τους αισθητήρες θερμοκρασίας και φωτός, θα μπουν. Αλλιώς δεν θα μπουν. Τέλος. Πάμε τώρα στο από κάτω κομμάτι. Στο από κάτω κομμάτι έχει βιδωθεί το Raspberry, το οποίο έχει πάνω ήδη ό,τι η δουλειά είχαν κάνει τα παιδιά στην PHP, ξεκινήσανε να κάνουν, που στην ουσία αυτή η δουλειά είναι που θα δέχεται τα δεδομένα από το καπάκι, είτε αυτά είναι για το sonar και την πλοήγησή του στο χώρο, είτε είναι για δεδομένα περιβάλλοντος, είτε και τα δύο. Λοιπόν, αυτό το script θα παίρνει αυτά τα δεδομένα, θα τα λαμβάνει υπόψη του και ανάλογα με αυτά τα δεδομένα, έτσι, θα δίνει εντολές στο άλλο Arduino, το οποίο έχει πάνω του τα μοτέρ.
Άμα μπορέσουμε και το θερμόμετρο και τη φωτοαντίσταση και δεν μπορέσουμε να τα βάλουμε πάνω, στο καπάκι θα το βάλουμε στο άλλο με το motor seal. Έτσι. Αυτό θα το δούμε, γι' αυτό θέλω να γίνει στο τέλος. Αυτό θα είναι ένα task μόνο του και θα το αναλάβουν όσοι δεν έχουν κάποιο task. Έτσι, κάποια τα είχαμε βάλει στο GitHub. Αν δεν υπάρχει, θα το προσθέσω εγώ αύριο και θα το αναλάβουν όσοι δεν έχουν δουλειά να κάνουν. Εντάξει, ή δεν θέλουν να κάνουν κάτι άλλο. Τώρα, πάω λίγο στα μοτέρ. Εδώ έχει μπόλικη δουλειά. Γιατί έχουμε τα μοτέρ τα οποία δεν συνδέονται απευθείας πάνω στο motor seal. Εδώ θέλει συζήτηση και θα το κουβεντιάσει η ομάδα που ασχολείται με τα μοτέρ, με τα παιδιά που εσύ νομίζω, ποιος και προτείνει τέλος πάντων τα current sensors. Θέλω να το κουβεντιάσετε, αυτοί που προτείνετε τα current sensors, ο ένας δεν είναι εδώ σίγουρα, με αυτούς που ασχολούνται με τα μοτέρ, εάν και εφόσον αυτά τα πράγματα θα χρησιμοποιηθούν και πώς. Γιατί μπορεί και να είναι άχρηστα. Οτιδήποτε μας δυσκολέψει, οτιδήποτε είναι άχρηστο και κυρίως οτιδήποτε μπορούμε να βγάλουμε για να έχει χώρο θα βγει. Το current sensor, για αυτούς που δεν ξέρετε, είναι στην ουσία ένα μπερόμετρο, πολύμετρο τέλος πάντων, ένα πολύμετρο το οποίο μετράει την ποσότητα του ρεύματος που περνάει προς τα μοτέρ. Καλησπέρα. Από εδώ καθίστε. Ωραία. Κάπου από εδώ, κοντά στο αυτοκίνητο. Αυτό το πράγμα τώρα, θεωρητικά, θα μπορούσε να μας... Και εδώ. Απλά αυτό δεν θα έχει ίντερνετ. Οπότε, ή πίσω ή εδώ, κάπου από εδώ, κοντά στο αμάξι. Λοιπόν, τώρα, αυτό το μαραφέτη, το πολύμετρο, αν μας χρησιμοποιήσουμε... Έχει... Εντάξει τώρα. Τώρα, τελείω. Λοιπόν, αυτό το μαραφέτη έχει νόημα εάν υποθέσουμε ότι οι πηγές που δίνουν ρεύμα δεν αδειάζουν ποτέ ή τέλος πάντων δεν έχουν μεταβολές. Μιλάμε για τρεις μπαταρίες της πλάκας στην ουσία, οι οποίες θα αδειάσουν στο πιτσφυτίλι και το ρεύμα θα πέφτει κατακόρυφα. Οπότε δεν θα είναι αξιόπιστες οι μετρήσεις. Τα παιδιά το επισημάνουν και έχουν δίκιο. Οπότε ενδεχομένως και να το βγάλουμε. Άμα το βάλουμε στο σενάριο που τώρα εδώ, ας πούμε, δεν θα χρησιμοποιήσουμε τόσο τις μπαταρίες, όσο το Raspberry θα παίρνει ρεύμα από την πρίζα, τα Arduino θα παίρνουν ρεύμα από την πρίζα και ούτω καθεξής. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο σενάριο όμως το κανονικό δεν θα ισχύει αυτό. Και γι' αυτό θα δοκιμάσουμε και τις μπαταρίες. Άρα λοιπόν ίσως τα βγάλουμε να γλιτώσουμε καλώδια, να γλιτώσουμε χώρο κτλ. Τέλος με αυτά. Από εκεί και πέρα, φύγουν τα συγκεκριμένα πραγματάκια, η ομάδα που ασχολείται με τα μοτέρ. Θα συνεννοηθεί εκείνη με την ομάδα που ασχολείται με το PHP script, ούτως ώστε να της πει η μία της αλληνής ότι ξέρεις, ή εγώ η ομάδα που ασχολείται με το PHP script, εγώ θα σου δίνω τα δεδομένα έτσι του στυλ για το αριστερά, για το δεξιά, το μπρος ή το πίσω, ή θα πει η ομάδα που ασχολείται με τα μοτέρ, εγώ θέλω τα δεδομένα μου να μου τα στέλνεις έτσι, δηλαδή την εντολή το Raspberry μέσω USB στο Arduino με τα μοτέρ. Στρίψα αριστερά, τη θέλω με αυτή τη μορφή. Την εντολή για δεξιά, με εκείνη τη μορφή. Για πίσω με τη δίνα και για μπροστά με την παραδίνα. Κατανοητό αυτό? Ωραία, τέλεια. Αυτή είναι η δουλειά να ξεκινήσουμε. Όμως, θέλω πριν ξεκινήσετε να υπενθυμίσω για αυτούς που ήρθατε πριν και για αυτούς που ήρθατε τώρα, ότι το αυτοκινητάκι θα το βάλουμε εδώ. Θα μπει στο δίκτυο η ομάδα που ασχολείται με το PHP script, έτσι κι αλλιώς απομακρυσμένα θα έμπαινε, απομακρυσμένα θα μπει. Την ομάδα με τα web δεν την έχω, ξεχάσει να σας αναφέρω στο η ομάδα λοιπόν αυτή θα μπει απομακρυσμένα. Οι ομάδες οι άλλες οι οποίες ασχολούνται με τα μοτέρ και με τα sonar θα σας έβαλα να καθίσετε εδώ πέρα, γιατί πολύ απλά ενδεχομένως επειδή είναι βιδωμένο όλο και τα λοιπά, δεν μπορούμε να τα αποχωριστούμε και μοιραία θα τα συνδέσουμε. Ενδεχομένως να βάλουμε USB καλώδια στους παρακείμενους υπολογιστές και να τα συνδέσουμε τα καλώδια με τα Arduino. Εντάξει. Αυτά. Τώρα, στα γρήγορα, να σας δείξω πώς συνδέεται τι στην πράξη, να έχετε όλη μια γενική εικόνα και νομίζω πως μπορείτε να καθίσετε να ξεκινήσουμε. Ένα τελευταίο. Η ομάδα που ασχολείται με το web, τώρα δεν το λέμε έτσι web γενικά και αόριστα, οι περισσότεροι είναι απομακρυσμένοι που ασχολούνται με αυτό, εκτός από εσάς νομίζω που είστε εδώ. Γενικά και αόριστα, στην πράξη όμως, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να δημιουργήσετε κάτι σαν σχεδιάγραμμα. Δεν έχει Google Maps και τέτοια, γιατί δεν έχουμε πραγματικά γεωγραφικά δεδομένα.
αν μπορέσει να το προσαρμόσει σε κάποιο είδους χάρτη, έχει καλώς. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή δεν έχουμε πραγματικά γεωγραφικά δεδομένα, αλλά στην ουσία μια τελεία που κινείται με μια γραμμή, ας πούμε, και δείχνουμε την τροχιά της, εσείς αυτό που έχετε να κάνετε στην ουσία είναι να παίρνετε τα δεδομένα που θα βγάζει, γιατί η ομάδα που θα ασχοληθεί με τα μοτέρ, πέρα από τον προγραμματισμό των μοτέρ, θα πρέπει να δίνει και κάποιο feedback προς το Raspberry. Άρα και εσείς πρέπει να συνεννοηθείτε και γι' αυτό μαζί τους. Η ομάδα είναι από εκεί. Λοιπόν, ανάλογα λοιπόν με αυτό το feedback, του πήγα δεξιά, σταμάτησα, έκανα έρανα και τα αρέστα, εσείς θα κάνετε τη χαρτογράφηση. Τη χαρτογράφηση και την προβολή τέλος πάντων στο web. Τέτοιου είδους δεδομένα ενδεχομένως πάλι το βάρος πέφτει σε εσάς, να πρέπει να δώσετε το Raspberry εννοώ και από τα Sonar. Αυτό θα το βρείτε εσείς τι και πώς. Οπότε πρέπει και εσείς να συνεννοηθείτε με τους υπόλοιπους. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, αν θέλετε ή γυρίστε ή σηκωθείτε, αλλά μετάξει μπέστε όλοι από πάνω, μπορώ και να σας το φέρω από εκεί σε όλους, να σας πω λίγο πάνω κάτω τι συνδέεται και πώς εδώ πέρα. Θυμίζω έχουμε πρόβλημα χώρου. Πάω λίγο πιο πίσω να φαίνεται και στην κάμερα. Το Raspberry είναι βιδωμένο εδώ, έχει την καρτούλα του. Ρεύμα θα παίρνει από ένα καλωδιάκι μικρό micro USB, από μια μπαταρία τέτοια. Έτσι. Μόνο του, μια μπαταρία μόνο για το Raspberry, τελεία. Και πάνω του έχει συνδεθεί με ένα USB καλώδιο, ένα χαμπάκι USB, το οποίο έχει 3-4 καλώδια. Δύο θηλυκά Type Alpha και ένα αρσενικό mini USB. Τώρα, εμείς θέλουμε στην ουσία τα δύο θηλυκά. Τα άλλα μπορούμε και να τα κόψουμε στη χειρότερη. Αυτά τα θηλυκά τα θέλουμε γιατί θα συνδεθούν εδώ πάνω τα καλώδια τα USB, τα οποία θα συνδέονται για θα συνδέουν τα Arduino με το Raspberry και θα μεταφέρουν τα δεδομένα. Δεν θα δίνουν αυτά ρεύμα στα Arduino, διότι το USB, ή τέλος πάντων, θα δίνουν ένα κομμάτι του ρεύματος. Το USB Hub έχει και δεύτερο καλώδιο, το οποίο δεύτερο καλώδιο θα συνδεθεί σε άλλο power bank, γιατί τα Arduino μπορεί να τραβήξουν αρκετό ρεύμα και προκειμένου να μην γονατίσουν το Raspberry, την μπαταρία του, θα έχουμε μια εφεδρική για το Hub. Ωραία. Τώρα, μου δίνεις το καπάκι. Λοιπόν, το Arduino, το ένα θα συνδέεται όπως είπαμε USB πάνω στο hub, το άλλο Arduino με τα μοτέρ πάλι το ίδιο. Το Arduino με τα μοτέρ, θυμίζω από την προηγούμενη φορά, έχει και ένα βυσματάκι για μια 9V μπαταρία για τροφοδοσία ξεχωριστή για τα μοτέρ και μόνο. Έτσι, τα μοτέρ υποτίθεται δεν θα παίρνουν από το USB. Άμα ανοίξουμε τα μοτέρ και τραβήξουμε από το USB του Arduino και το USB του Arduino από εδώ, θα γονατίσει και τα δύο powerbank. Θα αδειάσει μέσα στα πρώτα εκατοστά. Οπότε γι' αυτό θα βάλουμε ξεχωριστή μπαταρία, η οποία θα αδειάζει στα επόμενα εκατοστά. Και αυτή θα αδειάζει. Στάνταρ. Λοιπόν, για τις ανάγκες τώρα ίσως του μαθήματος να παίρνουν όλα από τη USB, μιας και θα το βάλουμε στην πρίζα στο δίχο. Αυτά εδώ είναι τα current sensors, αυτά τα ρημάδια, τα πολύμετρα. Θα δούμε αν θα μείνουν ή όχι. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, θα την κάνουμε σε λίγο. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής. Θα τα συναρμολογήσουμε τώρα εδώ πέρα. Όλοι μαζί θα τα συνδέσουμε, θα τα βάλουμε μπροστά και μπορούμε να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε και να συνεννοήσετε και μεταξύ σας. Απορίες μέχρι εδώ. Πολλές. Το hub. Ναι. Το hub δεν είναι σε μία θύρα USB το Raspberry. Ναι. Και πώς θα παίρνει από δύο Arduino μία θύρα USB. Τα hub αυτό κάνουν. Τα hub παίρνουν πολλές μέχρι 256 το πρωτόκολλο USB. Ναι, USB. Αλλά το ξέρω από ποιο τέτοιο θα δίνει και θα παίρνει εντολές. Αυτό είναι το. Ποιο. Το καταλαβαίνει, αυτό πρόσεξε. Εδώ, όταν μπορεί να έχει μία και να βάλουμε εδώ πέρα μέχρι τρεις, αλλά τούτο εδώ, σε συνεργασία με το Raspberry, μπορεί να καταλάβει το Raspberry πιο ακριβώς TTY, ναι, τα χωρίζει στα δύο το OpenWRT, TTY ACM0 και TTY ACM1. Ανάλογα, χωρίζει, δεν είναι το αναγνωρίζει και το ξεχωρίζει, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι ένα φωνητικό νούμερο όλα πάνω. Ακριβώς. Τα ξεχωρίζει το λειτουργικό σύστημα, δεν έχει να κάνει. Εντάξει. Ναι, πολλές. Βασικά δύο ερωτήσεις. Αν είναι να είναι έτσι ενεργοβόρο, θα μπορούμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε αργότερα. Ναι. Άμα δούμε ότι τραβάει τόσο πολύ ρεύμα και οι μπαταρίες που έχουμε δεν κάνουν, για να δουλέψει τουλάχιστον και για τις ανάγκες ενδεχομένως κάποιας παρουσίασης, κάποιου βίντεο κτλ. Που και αυτό είναι ένα task, μην το ξεχάσετε, θα βάλουμε αυτό το καταπληκτικό powerbank, το οποίο δεν καταλαβαίνει χρηστό. Εντάξει, για το Raspberry και για τα... Έχω δύο τέτοια. Για το Raspberry και για το USB Hub. Τώρα, για τα μοτέρ, εκεί είναι ένα θέμα, γιατί δεν έχουμε άλλες, έχουμε 9 βόλτες μόνο.
Θα βάλουμε και τις 2-9 βολτς. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Αν έχετε καμιά μπαταρία εσείς η οποία δίνει από 6 βολτ και πάνω και δίνει μπόλικα μιλιαμπερόρια και κατά προτίμηση έχει τέτοιου είδους βίσματα, φέρτε τη. Εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο. Και... οπότε κάπως έτσι θα τα αντιμετωπίσουμε. Και άλλη μια ερώτηση. Ναι. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα GPIO από το Arduino, από το, όχι, από το Raspberry. Όχι, δυστυχώς. Το Raspberry παίζει καθαρά το ρόλο του υπολογιστή και τίποτα άλλο. Του υπολογιστή που αντί να είχαμε δηλαδή την USB να... ναι, να... τη USB, έναν υπολογιστή με USB θέλουμε, τίποτα άλλο. Okay. Και από τα... δηλαδή στη θέση του Raspberry θα μπορούσε να είναι και το routerack του TP-Link. Το οποίο πιάνει και αυτό αντίστοιχο χώρο. Αλλά το Raspberry το βάλαμε γιατί είναι εύκολο. Ωραία, το βιδώσαμε με τη μία, έχει τις υποδοχές στις τρύπες, ενώ το άλλο πρέπει να ανοίξει το κουτί του, να το βγάλεις, δεν έχει υποδοχές, πώς θα το βιδώσεις. Άλλη. Ωραία. Εσύ τώρα μια και ήρθες λίγο στα γρήγορα, εσύ είσαι στην ομάδα με τα σόναρ τελικά. Ωραία. Α, ναι, μπράβο. Τις ομάδες. Τις ομάδες και σηκωνόμαστε να το συναρμολογήσουμε. Θα κάνω ένα, ας πούμε, έτσι heads up για να θυμίσω τι μου είχατε πει, τι έχω από την τελευταία φορά. Και θα μου πείτε αν ισχύουν αυτά. Ένα λεπτάκι ακόμα δώστε μου. Λοιπόν, το issue 1 που είναι η δημιουργία του κώδικα που έχει να κάνει με τα μοτέρ, μου είχατε πει Τσαμπουλάς Κώστας, Παπαγεωργίου Γιώργος, Καλδερεμίδης Γιάννης, Καραγιάννης Νίκος και Βίτκος Μιχάλης. Οι τρεις είναι εδώ, οι υπόλοιποι δεν είναι. Ωραία, άμα δεν εμφανιστούν θα δούμε τι θα τους κάνουμε. Λοιπόν, Τσαμπουλάς Κώστας, Παπαγεωργίου Γιώργος, Καλδερεμίδης Γιάννης, Καραγιάννης Νίκος και Βίτκος Μιχάλης. Αυτά είναι το τούτο εδώ, το Create Sketch για Motor Shield. Είναι ο κώδικας για, το, για τα μοτέρ. Εγώ δεν είχα πει κάτι, το όνομά μας. Ποιος είσαι? Τσαμπουλάς. Και γιατί σε έχω εδώ? Ωραία, γι' αυτό σας ρωτάω για να το διορθώσουμε. Άρα... ορίστε. Μήπως πέραψε τους κόστιδες. Ωραία, όταν έρθει και αν έρθει ο κεφαλάς, τότε θα μας το επιβεβαιώσει. Για, του, για τα άλλα τρία, Καραγιάννης Νίκος, Βίτκος Μιχάλης και Παπαγεωργίου είναι εδώ. Ο Καλδερεμίδης δεν είναι εδώ. Ο Καλδερεμίδης θα εμφανιστεί. Είναι ο, αυτός που κάνει πρακτική σε σένα, ο Καλδερεμίδης. Ωραία, θα μας πει αν όντως συμμετέχει εκεί. Λοιπόν, μπράβο, σε τσίμπησα, είσαι αποκάτωση. Λοιπόν, το 2, όχι, είναι πάλι το ίδιο. Είναι ο συνδυασμός όλων αυτών με τα current sensors, με τα πολυμετράκια. Υποτίθεται ότι είναι η ίδια ομάδα. Εντάξει. Χωρίς το τζαμπούλα. Τέλεια. Λοιπόν, μετά πάμε στο 3. Το 3 είναι τα sonar. Τα sonar. Εντάξει, λέει το GPS, αφήστε το. Τα sonar είναι στην ουσία. Εδώ, τα sonar και το να στέλνει το Arduino που συνδέεται, το καπάκι δηλαδή, με τα σόναρ, να στέλνει τις εντολές στο Raspberry. Εδώ μου είχατε πει Περουκανέας Βασίλης και στα δύο. Είναι εδώ Περουκανέας. Ωραία. Και με τα σόναρ ασχολήθηκαν... ένας, δύο και Περουκανέας. Εσύ θα πας με τα παιδιά ή όχι? Καλά, Κωνσταντίνα, άκουτα και πες μας, μιας και δεν είχες πει την προηγούμενη φορά. Εσύ δεν είσαι ο Περουκανέας, είπαμε, είσαι ο... Ο Περουκανέας λείπει. Άρα λοιπόν να βάλω τα ονόματα. Πες μου όνομα. Μιχάλη. Εντάξει. Τσιτώνα. Θάνος. Λοιπόν, σας βάζω και στο 4 που είναι ο συνδυασμός, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζω με το 5 που είναι... στην ουσία αυτό που λέμε όλη την ώρα το σκρυπτάκι σε PHP, να το λέμε απλά ελληνικά, είναι αυτό το οποίο θα παίρνει δεδομένα από το ένα Arduino, θα επεξεργάζει και θα φτύνει στο άλλο και θα στέλνει και δεδομένα στο web. Λέω ονόματα, ακούστε εσείς πίσω.
Σταύρος Νιάφας. Νιάφος. Νιάφος. Νιάφας. Ωραία. Ξυπόλυτος Γιώργος. Ωραία. Μανώλης Κορνιστάκης. Κορνιωτάκης. Τι είμαι Μογγόλος με γράφει. Συγγνώμη παιδιά για τα ονόματα που τα ξεσκίζω. Ωραία. Και Παναγιωτακόπουλος Χρήστος. Λείπει. Ισχύει όμως, είναι στην ομάδα σας. Ωραία. Είστε το 5 λοιπόν εσείς. Τέλεια. Μετά το 6 ήταν η συναρμολόγηση. Στη συναρμολόγηση είχα τα ονόματα, έτσι μια επιβεβαίωση. Νοέας Γιώργος. Νοέ, συναρμολόγηση, ωραία. Βοήθησε και ο κύριος Μαυμακάρης, οπότε είναι και ο Μιχάλης ο Μαυμακάρης. Και ο Ηλίας, το επώνυμο δεν το έχω γράψει. Κωνσταντίνου. Ωραία, τώρα η συναρμολόγηση είναι λίγο φλού με την έννοια ότι συνεχίζεται και κάθε τρεις και λίγο θα κάνουμε αλλαγές. Αλλά χοντρικά αυτή είναι η ομάδα. Το 7 είναι οι φωτογραφίες και τα βίντεο. Είναι ο Στέλιος πίσω. Λοιπόν, δεν έχω βάλει κάποιον στο 7, γιατί πολύ απλά δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Πάμε στο 8. Το 8 είναι ο κώδικας που έχει να κάνει με θερμόμετρο και φωτοαντιστάσεις και ιστορίες για αγρίους. Για όλους τους υπόλοιπους sensors πέραν τον sonar. Καλά κάνετε και χάσετε εκεί. Εδώ έχω Γιώργο Ψηλό. Όχι, όνομα Ψηλός ρε παιδιά. Υπάρχει Ψηλός Γιώργος. Όχι ο Γιώργος ο Ψηλός ο... που καθόταν από πίσω. Το κόψε αυτός. Ωραία. Τον σβήνω και βλέπουμε. Το είχε πει από το προηγούμενο μάθημα που ξεκινήσαμε. Απλά επειδή στο προηγούμενο μάθημα λείπανε πολλοί και επειδή αυτά εμείς τα θέλουμε σαν στοιχεία, γι' αυτό κάνω μια επικαιροποίηση. Παιδιά, αυτό είναι οριστικό τώρα το σημερινό. Ό,τι ήταν να αποφασίσετε ότι ομάδες αλλάξετε, τέλος. Με αυτές θα ασχοληθείτε. Περίμενε. Λοιπόν, εδώ στο 8 πάλι είπαμε είναι θερμόμετρα και τέτοια πράγματα. Θερμόμετρα, φωτοαντιστάσεις και τα ρέστα. Είχα λοιπόν. Τον έσβησα, είχα την Κωνσταντίνα. Θα ασχοληθείς με αυτό ή θα ασχοληθείς με τα σόναρ και τα υπόλοιπα? Αυτό είναι τώρα στο τέλος, στο καπάκι εδώ. Θα βάλουμε και ένα θερμόμετρο ή μια φωτοαντίσταση, κάτι τέτοιο να παίρνει και έτσι δεδομένα. Μαζί με αυτό θα πάει, μαζί με το σόναρ που είναι ο Μιχάλης, ας πούμε. Ωραία, να σε αφήσω δηλαδή σε αυτό. Ή όχι. Ωραία. Κάτσε να το κάνω ένα zoom. Να το κάνω ένα zoom. Αυτό είναι το 8 που λέει combine sonar sketch with temperature method και τα λοιπά. Με το θερμόμετρο. Δηλαδή αυτό θα το κάνουμε μετά. Αλλά εντάξει, κάποιος πρέπει να πω ότι θα το κάνει. Όχι. Α, δεν έχω κοιτάξει. Δεν έχω δει κάποιο. Θα δω τώρα αν υπάρχει κάποιο pull request. Όχι, αυτά τα έχουμε ανεβάσει εμείς. Κάτσε ρε άνθρωπε, ένα λεπτάκι δώσουμε. By doing το γράφουμε. By doing δεν γράφεται εδώ. Περίμενα τελειώσει και ξεκινάμε. Κάνε μου τη χάρη. Δεν μπορώ πάλι τις φωνές. Ωραία, σε αφήνω εδώ και βλέπουμε. Εκτός από σένα λοιπόν είχα και τον Κωνσταντίνο, τον Ηλία και τον Νέα τον Γιώργο σε αυτό. Μου είχατε πει και εσείς. Ισχύει? Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, πάμε στο 9 και τελειώνουμε. Εδώ είναι το mapping. Αυτό που το είπαμε άτυπα web interface, ας το πούμε. Λοιπόν, νομίζω είναι και το τελευταίο. Το έχω, όχι. Ναι. Visual movement. Λοιπόν, το 9 και το 10 πάνω κάτω είναι το ίδιο. Είχαμε ξεκινήσει, αν θυμάστε, το mapping το έχουμε αφήσει γιατί το είχαμε πει λίγο για το GPS, θα το συνδέσουμε με Google Maps και τέτοια. Οπότε αυτό θα το σβήσουμε και θα μείνει μονάχα το visual movement. Έτσι, αν τα καταφέρουμε και βρούμε κάποιο τρόπο να το κάνουμε με χάρτες και ιστορίες, ok. Λοιπόν, για αυτά θα είστε δύο ομάδες, μιας και. Παιδιά, λίγο ισχύει αν θέλετε. Είστε δύο ομάδες, μιας και είχαμε δύο issues. Θα σας πω όλους, όποιοι θέλετε να παραμείνετε στο concept αυτό με το web και τον προγραμματισμό, μένετε και μου λέτε το όνομα. Τσαμπουλάς Κώστας, Παπαγεωργίου Γιώργος, Καλδερεμίδης Γιάννης, Καραγιάννης Νίκος, Βίτκος Μιχάλης, Νάστος Γιάννης, Λογοθέτης Μάριος και Τσαμπουλάς Κωνσταντίνος.
Αυτό τώρα είναι για, το, για την αναπαράσταση στο, σε σελίδα, στο web. Της κίνησης, ξέρεις, της τροχιάς που κάνει και τέτοια. Πέρα από τα μοτέρ που είστε εσείς, έτσι. Λοιπόν, εσύ... Τσαμπούλας. Τσαμπούλας είναι, όχι τσαμπουλάς. Τσαμπούλας. Ωραία, Τσαμπούλας Κωνσταντίνος. Όνομα. Λογοθέτης Μάρης, ωραία. Νάστος Γιάννης. Γιώργο, εσύ θα παραμείνεις αυτό, εκτός από το μοτέρ. Ωραία, Παπαγεωργίου. Μιχάλης και Νίκος, πίσω. Εκτός από τα μοτέρ θα ασχοληθείτε και με το εμφανισιακό στο web μαζί με τα παιδιά ή όχι? Ωραία. Ωραία, άρα σας κρατάω όλους, τέλος. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να κάνουμε τη χάρη στον Απόστολο και να ξεκινήσουμε. Παιδιά, λίγο να πω κάτι. Εδώ, φέρτε τα μου λίγο μπροστά. Εδώ φέρτε το. Εδώ, στο κέντρο. Το παιδιά να περιμένουν. Πάρτε αυτό, κρύφτο. Προς το παρόν. Τυχαίο, δεν νομίζω. Γιατί το βγάλατε, ρε παιδιά, από εκεί? Γιατί θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό το υπολογιστή. Α, ωραία, βγάλε το από τον υπολογιστή εκείνον το δίκτυο. Πού είναι τα μάξι, ρε? Θέλω να γνωρίσω τα μοντέλα. Ναι, και εσεί θέλετε για τα σόναρ. Α, εσύ. Ωραία. Λοιπόν, άρα πάρτε το, εντάξει. Πάρτε το και αυτό. Sorry, δεν το κατάλαβα. Μπαταρία 1. Μπαταρία 2. Αυτό εδώ είναι γιατί. Για τούτο εδώ, για το Raspberry, αν θέλουμε ρεύμα. Θα σας φέρω και δεύτερο τέτοιο. Προς το παρόν παίξτε το από τον τοίχο. Αυτά εδώ θα τα κρατήσω, το θερμομετράκι και τα λοιπά. Όταν τελειώσουμε θα ασχοληθείτε με αυτά. Ωραία, κάτι μπορούμε να βάλουμε πάνω. Ωραία, να πω κάτι άλλο. Θέλω μια χάρη από σας. Όταν φτάσετε σε μια μορφή έτσι που να κουνιέται, ας πούμε, κατόπιν εντολών, ακόμα και από κονσόλα, το SSH να μπαίνετε, βγάλτε το από το ρεύμα αυτό, αφήστε το καλώδιο, είναι αρκετά μακρύ του δικτύου, και βάλτε το σε μπαταρίες. Θυμάστε που λέγαμε για τη τροφοδοσία του Motor Shield από εδώ? Να μην παίρνει η τροφοδοσία από το USB, να παίρνει από εδώ, αλλά θα βάλουμε και εδώ τροφοδοσία ούτως ή αλλιώς για το Arduino, έτσι να είμαστε καλυμμένοι. Όσο για αυτά εδώ, αγνοήστε τα προς το παρόν. Μπορεί και να καταργηθούν. Σας έχω USB καλώδια εδώ πέρα για τα δύο. Είναι για τα δύο τα Arduino. Εντάξει, το ένα σας χρειάζεται, σας δεν ξέρω ποιο είναι ποιο. Βρείτε τα. Λοιπόν, σας φέρνω και την άλλη μπαταρία. Όσο για εσάς τώρα. Α, κάτι άλλο. Θέλω μια χάρη. Sorry, τελευταία από εσάς. Ό,τι κάνετε. Και. Παιδιά. Μια χάρη. Ό,τι κάνετε εσείς όσον αφορά στο πώς θα φτιάξετε το σκέτς. Δηλαδή, παράδειγμα, πώς θα φτιάξετε. Λέω χαζά. 4 function. Μία function για αριστερά, μία για δεξιά, μία για μπρος και μία για πίσω. Ωραία, τέλεια. Αυτές οι function για να τις ενεργοποιήσεις και να πάει αριστερά, να πάει δεξιά, να πάει μπρος, να πάει πίσω, θέλω να την κάνετε να παίρνει κάποια από το serial monitor σε πρώτη φάση του Arduino IDE, κάποια εντολή του στυλ. Να κινείται σε φάση WASD, ας πούμε. Ωραία. Ωραία. Το W αριστερά, το D δεξιά κτλ. Ωραία. Περίμενε. Αυτό το είναι παράδειγμα που σας έφερα. Αν υποθέσουμε ότι κάνετε το WASD, θέλω να το πείτε στα παιδιά από εδώ, ούτως ώστε να σας στέλνουν το WASD. Δηλαδή, όταν παίρνουν τα ανάλογα δεδομένα από την άλλη την ομάδα που έχει τα sonar και κρίνει το script τους ότι πρέπει να στρίψετε αριστερά, θα σας στέλνει εσάς το W. Όταν κρίνει το script τους ότι πρέπει να πάτε δεξιά, θα σας στείλει το Δέλτα. Με ASCII το έχουν κάνει και με το sonar. Ωραία. Όχι, το sonar ήδη γίνεται με ASCII art. Έχει ξεκινήσει και γίνεται με ASCII art. Οπότε, αν θέλετε, παίχτε το. Απλά το θέμα είναι να καταλήξετε και να χρησιμοποιείτε τα ίδια data, ρε παιδί, το ίδιο στυλ data. Μην περιμένετε εσείς WASD και στέλνουν μπαρμπούτσαλα. Αυτό σου λέω. Τέλεια. Τελειώσαμε. Δουλεύουνε, δεν έχω κάτι άλλο. Πω κάτι και για τον απομακρυσμένο και για τα παιδιά που ασχολούνται με το web. Εσείς, θεωρητικά τώρα θα πρέπει να, καλό θα ήταν μάλλον να παρακολουθήσετε λίγο τα δεδομένα πάνω κάτω, πώς θα τα στέλνουν οι δύο ομάδες που ασχολούνται με το sonar και τα motor στο Raspberry, ή αν θέλετε να μιλήσετε με τα παιδιά της ομάδας του Raspberry, πώς θα βγάζουν τα δεδομένα κάπως. Ίσως καλύτερα με την ομάδα του Raspberry να συνεννοηθείτε, προκειμένου να ξέρετε πώς θα παίρνετε εσείς τα δεδομένα και να ψάξετε με βάση αυτό τον τρόπο που θα παίρνετε με τα δεδομένα αυτά, να βρείτε έναν τρόπο για να χαρτογραφείτε. Εντάξει. Όσο για τον απομακρυσμένο,
Να δω ποιος είναι και σε ποια ομάδα είναι και πώς θα συνεννοείστε μαζί του. Εφόσον έχει και ένα απομακρυσμένο, πρέπει να μιλάτε και με αυτόν για να συνεννοείστε, εντάξει. Ένα digital και ένα δύο digital και ένα ανάλογο, θες και ρεύμα. Εντάξει, ας το ρεύμα. Όχι, ας το ρεύμα. Σιγά τώρα δεν. Καλά, εντάξει, το ρεύμα δεν. Ωραία, λοιπόν. Αυτό τώρα τι είναι, είναι αξιλερόμετρο και γυροσκόπιο. Έχει 6 βάθος. Εγώ ξέρω τι θέλω. Μόνο άμα γυρίσει. Παιδιά, αν το χρησιμοποιήσουμε, τα παλικάρια που θα ασχοληθούν και η ομάδα η άλλη που θα ασχοληθεί με τα εμπόδια, με το που είναι, πρέπει να όλα αυτά να τα κωδικοποιήσετε κάπως και να καταλήξετε σε έναν τρόπο που θα τα βγάζετε το σκέτς σας και κατ' επέκταση θα καταλήξει το Raspberry. Ναι, δεν ξέρω τι θα είναι. Πρέπει να συνεννοηθείτε γιατί τα παιδιά θα κάτσουν να φτιάξουν μια σελίδα που θα τα παίρνει όλα αυτά. Εσείς θα τα στέλνετε στο Raspberry. Το Raspberry θα τα παίρνει και θα τα στέλνει στο ίντερνετ κάπως. Θέλω λοιπόν όλα αυτά, μία, δύο, τρεις ομάδες να συνεννοηθείτε για το πώς θα βγαίνουν από την πηγή που είστε εσείς και θα καταλήγουν να φαίνονται σε μια σελίδα. Εντάξει. Με καλώδια, άμα δείτε ότι μας βγάζει, βλέπεις εδώ τι καλώδια έχουμε, μια σκέλπη που δούμε. Εδώ είναι 6 καλώδια. Είναι. 6 ψηφιακά. Αυτό εδώ χρησιμοποιεί ψηφιακό, χρησιμοποιεί δύο συγκεκριμένα καλώδια. Τα αναλογικά είναι ελεύθερα. Ωραία. Δύο αναλογικά και ένα ψηφιακό τέλος. Ναι. Τέλεια. Άρα είμαστε κομπλέ, μας φτάνουμε. Καταρχάς χρησιμοποιείτε τις θέλετε. Ένα τέτοιο θέλουμε. Ένα, ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν, παίρνουμε το αυτοκίνητο, ξυλώνουμε τα current sensor. Α, όχι, θέλω χώρο. Προς το παρόν, άσε εδώ να κάνουμε ένα τεστ, να δούμε τι όντως παίζει, κάνει τέτοιο, ξέρω εγώ, να γράψουμε κάτι, το στέλνει. Για το γυροσκόπιο. Ναι, γυροσκόπιο. Δηλαδή, άμα κάνει έτσι, να δούμε ότι... Ωραία, ωραία, εντάξει, για να μην ενοχλούμε τα παιδιά, θα πάω απλά να γεφυρώσω τα current sensor, για να μην έχουμε... Ναι. Όχι, αυτό το σκετσάκι... Ναι, μπράβο. Κάτσε να το πω πάνω. Παιδιά, ένα τελευταίο. Ό,τι κώδικας ανέβει, ό,τι σκέτς και τέτοια φτιάξετε, θα ανέβει εδώ στο Digiot Car, έτσι. Όλα τα άλλα που έχουμε είναι από... Εδώ θα πάει, ας πούμε, αυτό που λέγεις, Μιχάλη. Υπάρχει ένα και γι' αυτό λέω, είναι αυτό που βάλε ο Βασίλης. Ναι, αυτό είναι. Αυτό που έχει βάλει ο Βασίλης είναι. Οπότε, παίζετε με αυτό. Ωραία, εγώ ξέρεις τι θέλω. Άμα δείτε ότι σας παιδεύει αυτό... Και σας κουράζει. Κοιτάξτε το. Άμα δείτε ότι σας κουράζει, να μην σταθούμε σε αυτό. Γιατί θέλω περισσότερο. Ναι, δηλαδή θα προτιμούσα το γυροσκόπιο παρά αυτό. Κάτι τέλο πάντων δεν βρήκα πουθενά. Τίποτα. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω, άμα ξέρει κάποιος από εδώ μέσα. Τώρα. Το πρώτο. Ναι, και το δεύτερο κατεβάζει. Αυτά τα permission μπορείς να τα κόψεις. Το είχα κοιτάξει εγώ με ένα Android tool που κάνει τέλος πάντων. Αλλά... Ξεροταρισμένο θα μπορείς να τα κόψεις. Δεν μου λειτουργούσε όμως το Android tool. Πολλά να το έβαλα μέσα. Τέλος πάντων. Ένα βιντεάκι τέλος πάντων υπάρχει στο YouTube. Τα κάμερα δεν έχω ανοίξει, μόνο μικρόφωνο. Έχει βέβαια, όχι ρε. Θα το βρω, θα το ψάξω, εντάξει. Ναι. Ναι.
Όχι, δεν μπορεί να κάνει. Γιώργο, θα το κατσάνει το. Εδώ, εγώ, Γιώργο. Α, πάνω από τα μάτια τα είναι και ο μακρυσμένος, σύνδεσε. Τώρα όχι, μπορεί να χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο για να φτάνετε. Έπεσε το νόμο θέλω να τους κλείνουμε στη σχέδα. Πάμε σε πού εδώ. Εντάξει, μιλάτε με τον Γιώργο. Ναι, ναι. Να τους κλείνουμε στη σχέδα, να δούμε τα παραδείγματα. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ απλό το πράγμα. Θα έχει όλα πολλά δουλειά. Αν μου πείσεις όμως, θα πάω και να κάνει το καθένα. Ναι. Πώς είναι το παιχνιδάκι. Ο σχεδιασμός πάντως είναι πολύ απλός. Θα μας στέλνουν ουσιαστικά δεδομένα από το σώμα. Το παίρνουμε στο σπίτι. Το παίρνουμε, ναι, παίρνουμε στο σπίτι. Άρα περνάμε στις φωτογραφίες σε συναντήσεις. Τίποτα, εντάξει. Να ρωτήσουμε τελικά θα μπει GPS πάνω ή όχι. Να ρωτήσουμε μία Δημήτρη. Εδώ. GPS θα μπει. GPS θα μπει πάνω. Θα βάλουμε σόναρ. Και αξιλερώνουμε το γυροσκόπιο. Επομένως δεν μπορούμε να το φτιάξουμε το χάρτη. Πάει ο χάρτη. Ναι, ο χάρτη πάει. Γι' αυτό σας είπα να κάνετε κάτι σε φάση που του λόγου του ξέρετε με την Βελόνα. Λοιπόν, έχω, θα πάρω τα φέρω. Σε φάση αυτό, άκου μια γραμμή έτσι, θα συνδέεται μια γραμμή έτσι. Ναι. Η Βελόνα του λόγου θα είναι το αφαιρετάκι. Ναι, το σκράφτα, χαίρετε. Ναι, το εμπόδιο θα είναι... Θα πει, το εδώ το θα πει ένα τετράγωνο. Το εμπόδιο. Το εμπόδιο. Και αν είναι στρογγυλό το εμπόδιο. Δεν μας. Όχι, για το σόναρ λέω. Το σόναρ δεν θα καταλαβαίνω. Μα το σόναρ είναι σκέλος. Απόσταση. Ναι, αμούς είναι... Δεν θυμάμαι που το είχαμε πει κιόλας, όμως είχε πει ένα συγκεκριμένα, δεν είναι ευθείο και στρίβει και φεύγει. Ναι. Αυτές ότι είναι η γωνία που το χτυπάει, ναι. Είναι σαν καπρέψεις παράδειγμα. Από πότε νομίζω ότι είναι η γωνία. Α, ναι, τότε εντάξει, μια χαρά, δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει. Θα κάνουμε μόνο το κομμά. Όχι, σταματάει, όταν νοιάζει τα καρδιά. Όπως με αυτό το κοιτάμε, εδώ, ας πούμε, πως είναι η τεχνολογία. Εντάξει, το βρίσκω στο άλλο αυτό. Πρέπει να είναι τον πόλη. 45 μοίρα, το βρίσκει πλάγια. Ναι, άρα δύο. Ναι, ακριβώς. Ναι, άρα εδώ σου λέει τώρα πόσο σας έχει αυτό από αυτό. Το γνωρίζετε λοιπόν από αυτό. Όταν προχωρήσετε και φτάσετε εδώ πέρα θα ξέρετε και αυτό. Άρα ξέρετε πόσο μεγάλο είναι, άρα ξέρετε πόσα τετράγωνα θα κάνετε μέσα και θα καλύψετε με άλλο χρώμα. Αυτό γίνεται, ναι. Δηλαδή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρώματα, σχήματα και μήκος. Γίνεται αυτό. Αλλά εγώ σας ετοιμάζω τώρα αυτό που έρχονται εδώ μένα. Εσείς δεν είστε τώρα αυτές τις δύο βιβλιοθήκες. Ναι, όχι, κοιτάμε και μετά να μονοκριμισμένο να κάνουμε. Okay. Αν θέλετε, σας δίνετε τότε τις δύο βιβλιοθήκες και ό,τι είναι καλύτερο. Ένα άλλο που προτείνω εγώ, επειδή είναι πρόσφυγες, όταν είναι μπροστά η κίνηση, η γραμμή που θα στεριάζει είναι ένα άλλο χρώμα. Ναι, ένα άλλο χρώμα είναι πίσω. Ακριβώς, άμα πάμε έτσι, έτσι να ξέρουμε τι άλλο. Τώρα προφανώς, άμα πάει μπροστά δεξιά, θα είναι, ξέρω εγώ, πάει σε γάμα, πάει έτσι, θα κάνει μια γραμμή έτσι. Πάει πίσω έτσι, θα κάνει έτσι. Υπάρχει το...
Α, μπράβο, ναι. Και σε κόκκινο θα είναι ξέρω εγώ το πίσω. Αν εμείς πρέπει να δούμε πιο άλλο. Ωραία, πέρασε κατάλληλα που θα κάνουμε. Ωραία, τέλεια. Αν εμείς πρέπει να κάνουμε κάποιες σταθερές να πούμε αυτό το κινητάκι, θα σου δώσουμε ένας κύκλος. Τι χρώμα, κάτω. Το υπόδιο μετά. Άρα στο κινητάκι μπορούμε να το βάλουμε θέλουμε, κελό να πούμε. Ένα κύκλο βάλουμε. Τέλος πάντων. Από τα δεδομένα που θα μας έρχονται. Ποιες είναι. Αυτοί θα μας στείλουν δεδομένα. Ναι, άμα το περάσει το πόδι δεν μας νοιάζει. Άμα δεν έχει περάσει το πόδι και πηγαίνει παίζει και πηγαίνει προς πίσω αυτός. Πώς. Άμα δεν έχει περάσει ένα πόδιο. Δεν το βλέπουμε στο πόδιο. Μήπως ξεκινάμε και κοίτα, έτσι. Ναι. Περίμενε, πες ότι είναι αυτό το πόδιο. Και παίρνει το κινητάκι. Τι εννοείς. Είναι εδώ το πόδιο. Χωρίς εμπόδιο. Χωρίς εμπόδιο. Πρέπει να γίνει μια ιδέα, ρε παιδί μου. Ναι. Στρίψει έτσι και πάει πίσω μετά. Πάει με την ώρα του μέλλον. Δεν ξέρω εγώ τι διώκω. Και δεν περάσει από την αυτή. Πού είναι εδώ, αλλά το λέω. Α, γιατί το Δημήτρης θα κάνει ένα διαφορετικό χρώμα. Ναι, με την όπιστα. Κάνω αυτό και δεν ξέρω. Πώς είναι πολύ. Μάλλον χρώμα εδώ. Ναι, πίσω. Πίσω. Να είναι μάλλον χρώμα. Ναι, είναι μαύρο. Ναι, αφού. Α, βέβαια. Δεν ξέρω όμως τι είχε πίσω. Ένα. Πολύ λίγο εδώ. Αλλά αυτό που είχε τώρα, πως είχε αυτό το εμπόδιο, το σώμα μας το βγάζει εδώ. Άμα αυτό που ξέρω πως είναι αυτό. Είναι ο Ρωτής, από πού θα ξεκινήσει η μέτρηση, μέχρι που θα τελειώσει εδώ, θα μπορείτε να υπολογίσει πως είναι το μόνο το μόνο στο. Αν θέλει να κάνει την τελευταία πορεία. Ναι, αν δεν είναι. Α, θέλει να είναι πάνω στην κόρη, δεν είναι πάνω στην αγορά. Αν είναι να μπορείς να εκλογήσεις το κομμάτι, να είναι και το όλο. Μέχρι να περάσει ο σένσορ, εδώ πέρα φτιάχνει τα μάτια. Ναι, γιατί εδώ θα δείχνει 0, δεν έχει βάλει. Άρα τι αυτό είναι. Η απόθεση από εδώ που το πνίζεις μέχρι εδώ είναι και το τραγωδάκι. Θα κάνουμε και το μήκο. Ναι, το μήκο. Πες ότι ξεκινάει από εδώ. Πες ότι ξεκινάει από εδώ. Πιάνει, ας πούμε, η απόθεση είναι 100 πες. 100 εκατοστά. 50 εκατοστά πες ότι είναι όλο αυτό. Ξεκινάει, 50-50 συνεχίζει. Οπότε θα μπορείς να υπολογίσεις από εδώ το μήκο. Το πλάζος το μπορείς να υπολογίσεις όμως. Γιατί άμα βγάζει μόνο μία σκέτη γραμμή, δεν ξέρω εδώ πίσω πόσο είναι. Για να το κάνουμε εμείς το πόδιο, θα το βάλουμε να γραμμίζει ένα rectangle. Τώρα θα μου πεις άμα κάνει το γύρο. Ναι, άμα θέλει να κάνει το γύρο του, το εδώ τι θα πω. Για να δω λίγο πώς το σχεδιάζεται. Αυτό εδώ σου λέει, μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό εδώ μπορεί να φτιάξει. Αυτό θα μπορούσε... Να μας φτιάξει και να το φτιάξει να γίνει όλοι κάτι. Δεν είναι δεν είναι δεν είναι ναι, αλλά εγώ έχω και άλλη απορία. Εγώ έχω και άλλη απορία όμως. Τα δεδομένα όταν θα έρχονται θα μηδενίζει αυτό από την αρχή. Σήμερα όταν δεν έβρισκε το πόδιο, μηδένιζε σε κάποιο σημείο. Ναι, εμείς τι δεδομένα θα έχουμε. Στο χάρτη τι δεδομένα θα έχουμε. Δείχνει τι θα έχουμε. 0-0 πάνε. Περνάει το πόδιο. Πόσο μεγάλη θα είναι η περιοχή, η καρτογραφία. Πόσο μεγάλη, ε. Αυτό, τελείω, ξέρω, ξέρεις.
Πίσω του περνάει αυτό το πόδι. Το σόμερ μετά όταν δεν σκύβει πόδι. Δεν νομίζω να έχεις εδώ. Δεν έχει. 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 Δεν έχ